Το πάρει είδηση ότι εμείς δεν φεύγουμε από αυτόν τον αγώνα αν δεν ικανοποιηθούν το μίνιμουμ των ετοιμάτων μας, τα οποία είναι σε αυτή τη φάση που είμαστε, να υπάρξει κάλυψη του χαμένου εισοδήματος ακριβώς επειδή δεν οφείλεται σε δική μας ευθύνη και πρέπει να στηριχτεί η οικονομική και η κοινωνική ζωή όλου του Δήμου Αγίας, αφού στηρίζεται στα αγροτικά προϊόντα και στο αγροτικό εισόδημα, και στο γεγονός ότι θα πρέπει να μην κοπεί η συνδεδεμένη ενίσχυση στα μήλα και στους καρπούς με κέλυφος, όπως είχαν δεσμευτεί πέρυσι τέτοιο καιρό στην Αθήνα που είχαμε πάει και είχαμε κάνει κινητοποίηση. Δεν μπορούν το 2021 να δεσμεύονται ότι μέχρι το 2027 θα υπάρχει συνδεδεμένη, και το 2022, επειδή θέλουν να βάλουν και άλλα προϊόντα μέσα στη συνδεδεμένη, να πετάνε έξω αυτά για να εξοικονομήσουν χρήματα. Να βρουν κονδύλια, να πάνε και να βρουν τα κονδύλια, ας μεταφέρουν κάτι άλλο από την κοινή αγροτική πολιτική, ας μεταφέρουν από το δεύτερο πυλώνα χρήματα, δεν θα τους πούμε εμείς τον τρόπο, αλλά να βρουν τα κονδύλια, να μην υπάρχει κανένα συνάδελφος και κανένα προϊόν που παίρνει συνδεδεμένη και θα κοπεί. Δεν είναι ψέμα πως φέτος η χρονιά δεν βγαίνει. Και δεν βγαίνει όχι με δική μας ευθύνη. Δεν βγαίνει γιατί το κόστος παραγωγής έχει φτάσει στο Θεό. Γιατί το κάναμε λίγο πριν την ίδια στιγμή, αλλά θέλουμε 8 κιλά μήλα για να αγοράσεις ένα λίτρο πετρέλαιο και 10 κιλά για να αγοράσεις ένα καφέ να πιείς. Γιατί δεν βγαίνει η χρονιά επειδή το ρεύμα και δεν έχουν έρθει και όλοι οι λογαριασμοί έχει φτάσει στα ύψη και έχει τριπλασιαστεί με τους λογαριασμούς που έχουμε στα χέρια μας, και επειδή οι τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων είναι κάτω από το κόστος παραγωγής, και ιδιαίτερα στα μήλα φέτος έχει γίνει σφαγή που δεν οφείλεται μόνο στον πόλεμο στην Ουκρανία, στο υπάρχον στη Ρωσία, γιατί το υπάρχον το έχουμε από το 2014, δεν οφείλεται μόνο στα capital control στην Αίγυπτο. Οφείλεται και στο γεγονός ότι μας αγοράζουν με τις ευλογίες και με τις πλάτες προφανώς και της κυβέρνησης κοψοχρονιά την παραγωγή και την πουλάν 6, 7, 8, 10 φορές πιο ακριβή στη λαϊκή κατανάλωση.